Δεν καταλαβαίνω, κυρία μου. Α, συγγνώμη, νόμιζα ότι είστε προηγούμενο. Το προηγούμενο. Ποιος προηγούμενο. Εκείνος ο αστυνόμος από την ασφάλεια. Κύριε μου, εγώ είμαι υπαξιωματικός στη χωροφυλακή. Α, μάλιστα, το βλέπουμε, το βλέπουμε. Και τι επιθυμείτε, κύριε υπαξιωματικέ. Ήρθα να ψάξω το σπίτι. Να ψάξετε το σπίτι. Μα προηγουμένως ο συνάδελφος σας έψαξε ήδη όλο το σπίτι. Δεν έχει καμία σημασία, αγαπητέ μου. Είμαστε δύο διαφορετικά σώματα. Α, και θέλετε να δείτε μήπως οι προηγούμενοι παραλείψανε κάτι, ε! Μην αστειεύεστε. Κάντε στην άκρη και αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου. Ναι, βέβαια. Ο καθένας να κάνει τη δουλειά του, ε! Εμείς να δουλεύουμε 8 ώρες στο εργοστάσιο και να ελέγχετε μην τυχόν και κάνετε καμία στραβή. Αλλά δεν θα ποτέ να ελέγξετε και τους αστυνομικούς επιχειρηματίες. Καμάτα να τα πω! Αντωνία μου, δεν είναι σωστό να μιλάς έτσι στον κύριο υπαξιωματικό. Κύριε υπαξιωματικέ μου, πέστε σας παρακαλώ στη γυναίκα μου ότι και σε εσάς δεν είναι ευχάριστο να πηγαίνετε στα ξένα διαμερίσματα για να ψάχνετε για τα αφεντικά του σούπερ μάρκετ. Βαρέθηκε πλέον η αστυνομία με τη σφυρίχτρα στο στρώμα. Προς, Μάρς, γαυγίστε, δαγκώστε σαν αγριόσκυλα. Συγγνώμη, πώς το είπατε αυτό, μπορείτε να το επαναλάβετε αυτό με τα αγριόσκυλα. Είπα πως και ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως μας λέει ότι κι εσείς δεν είστε παιδιά του λαού, αλλά δούλοι της εξουσίας, δικαστικοί κλητήρες των αφεντικών. Εμείς. Όχι, κύριε αστυνομικό. Όχι, είπε εμείς της ασφάλειας. Τις χειροπέδες. Τις χειροπέδες, αγαπητοί. Γιατί τις χειροπέδες, κύριε αστυνομικό, δεν έκανα τίποτα. Για περιήμερηση αρχή. Ο νόμι 3/33 του 1947. Μα κύριε αστυνομικό, δεν είπα τίποτα. Ο συνάδελφός σας το είπε. Ποιος συνάδελφος? Αυτός από την ασφάλεια. Για μας, όχι. Είπε εμείς, δηλαδή της ασφάλειας. Αν έτσι νιώθουν αυτοί της ασφάλειας, δικαίωμά του. Λοιπόν, θα σου βγάλω τις χειροπέδες. Ναι. Αλλά θα προσέχεις πάρα πολύ καλά τα λόγια. Εντάξει. Μάλιστα. Πρέπει να δούμε και πώς βγαίνουν, γιατί...